Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μαζί μας μέσω σύνδεσης ο Στράτος Αφιολέας, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Κύριε Αφιολέα, καλησπέρα. Μαζί μας επίσης ο κύριος Χρύσανθος Τάσης, επίκουρος καθηγητής κοινωνικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω με τον Στράτος Αφιολέα. Στράτο, δεν σε πετυχαίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε πετυχαίνουμε στην Ελλάδα, άρτια φυχθής όμως. Σωστά. Έχοντας βιώσει λίγο από το κλίμα των τελευταίων ημερών, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, τούτη εδώ η εβδομάδα ξεκινάει από μια άλλη αφετηρία για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς επίσης και για τους Δημοκρατικούς, λόγω της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Προτού πάμε εκεί, να σε ξεκινήσω να πιάσουμε λίγο το κουβάρι από το σημείο των μυστικών υπηρεσιών των Secret Services και το πώς έδρασαν, πώς αντέδρασαν και αν αυτό προβληματίζει πλέον. Ναι, προβληματίζει με την έννοια ότι ξέρουμε ότι το Secret Service έχει τεχνογνωσία και είναι αποτελεσματικό στον τρόπο με τον οποίο φροντίζει να προλαβαίνει τέτοιου είδους κινδύνους, ειδικά όταν υπάρχει στην ιστορία της Αμερικής ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο, έτσι. Το τελευταίο βέβαια που είχαμε απόπειρα δολοφονίας ήταν με τον πρόεδρο Ρίγκαν. Είναι απορίας άξιο, παρακολουθώ όλη αυτή τη συζήτηση, πώς είναι δυνατόν να έχουν επισκεφθεί το χώρο, όπως είναι συνηθισμένο το Secret Service στην περιοχή, να ξέρουν ότι υπάρχει ένα κτίριο το οποίο είναι πιο ψηλά, να μπορούν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και παρόλα αυτά κάποιος να βρέθηκε με ένα όπλο. Τώρα, επειδή η Αμερική είναι σοβαρή σε αυτά τα ζητήματα, έχει ξεκινήσει ήδη διαδικασία έρευνας, η οποία θα προχωρήσει όχι μέσα από το Secret Service, αλλά από υπηρεσίες που είναι εκτός από αυτό, γιατί αυτό αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Πώς βρέθηκε ένας υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ να είναι παραλίγο δολοφονημένος. Να είναι τόσο έκθετος. Είναι χαρακτηριστικό. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση εμένα είναι ότι πήγαινε κόσμος και έλεγε ότι ξέρεις, εκεί επάνω έχει ανέβει κάποιος και πηγαίνανε οι αστυνομικοί, κοιτάζανε. Και αφού τελείωσε όλο αυτό με την κατάληξη που είχε, είναι εντυπωσιακό να βλέπεις τις μυστικές υπηρεσίες να κατηγορούν την τοπική αστυνομία και το FBI κάπου στη μέση να προσπαθεί να κατανοήσει ποια είναι τα δεδομένα και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εντυπωσιάζει για τα αμερικανικά δεδομένα αυτό, με δεδομένες τις αρμοδιότητες που έχουν οι μυστικές υπηρεσίες, ειδικά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και υπό το πρίσμα που το περιέγραψες και εσύ. Πάμε να δούμε όμως τι αφήνει πίσω του αυτό, τι αφήνει η Πενσιλβάνια πίσω της πλέον για Δημοκρατικούς και για Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο Μιλγουόκι, έτσι, στο συνέδριο του κόμματος. Είναι στο Μιλγουόκι, ξεκίνησε το συνέδριο πριν από περίπου 40 λεπτά. Μάλιστα, αξίζει να πούμε ότι το συνέδριο ξεκίνησε με προσευχή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, όπως είναι παραδοσιακό με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, να ξεκινάει τα δύο συνέδρια των μεγάλων κομμάτων πριν από τις προεδρικές εκλογές. Ξεκίνησε λοιπόν με την προσευχή και τώρα είναι σε εξέλιξη. Θα είναι μια σημαντική ημέρα γιατί σήμερα θα ανακοινωθεί και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος για τον πρόεδρο Τραμπ. Ποιος θα είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος του σε αυτές τις εκλογές. Τρεις είναι οι προσωπικότητες για αυτό την θέση. Ωστόσο, πριν φτάσουμε εκεί, να δούμε λίγο, να σε ρωτήσω λίγο τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη εβδομάδα στην κούρσα των προεδρικών εκλογών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους Δημοκρατικούς από τη μία και για τους Ρεπουμπλικανούς από την άλλη. Ναι, κοιτάξτε, το σημαντικότερο γεγονός που βιώναμε μέχρι και τη στιγμή της απόπειρας δολοφονίας είναι όλη αυτή η συζήτηση και η πίεση για να αντικατασταθεί ο πρόεδρος Biden ως επικεφαλής υποψήφιος των Δημοκρατικών. Mm-hmm. Αυτό συνέβη, ως εξέλιξη ήρθε αναπάντεχα μετά την πολύ κακή εμφάνισή του απέναντι στον πρώην πρόεδρο Τραμπ, στο περίφημο debate που έγινε πριν από 2 ή 3 εβδομάδες. Το τελευταίο διάστημα η πίεση αυξήθηκε. Πολλοί από τους ας πούμε συμβούλους και τους γνωστούς ανθρώπους που ασχολούνται με την επικοινωνία και την πολιτική στην Αμερική κάνουν την πρόβλεψη ότι ο πρόεδρος Biden θα φύγει. Από την άλλη μεριά δεν είναι τόσο απλό και τα σενάρια που μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά δεν είναι όλα χωρίς κάποιο ρίσκο και δεν είναι ακριβώς ευθύγραμμα. Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση. Αυτό ήταν από τη μεριά των Δημοκρατικών. Τώρα φυσικά, από τη μεριά των Δημοκρατικών αυτή η κουβέντα έχει νόημα να συνεχίσει με τα νέα δεδομένα. Υπό μία έννοια μπορεί να έχει και μεγαλύτερο νόημα.
Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, αυτή πραγματικά είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και υπάρχει και μια έτσι, λένε στην Αμερική κοροϊδεύοντας, οι προβλέψεις είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, ειδικά όταν αφορούν το μέλλον. Δηλαδή, πρέπει να το τρέξουμε αυτό το σενάριο για να δούμε τι θα μας βγει στο τέλος. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, η υποψηφιότητα του Biden για όλους τους λάθος λόγους δεν έχει δυναμική. Mm-hmm. Αν λοιπόν ακολουθήσει κανείς αυτή τη λογική, πρέπει κάτι να αλλάξει. Και αυτό το κάτι που θα αλλάξει πρέπει να είναι ο επικεφαλής της υποψηφιότητας των Δημοκρατικών. Στην αντίπερα όχθη. Στην αντίπερα όχθη τώρα βέβαια έχουμε όλη αυτή τη φοβερή εξέλιξη με την απόπειρα δολοφονίας. Η απόπειρα δολοφονίας, κατά τη γνώμη μου, δεν φέρνει τόσο πολύ περισσότερους ψηφοφόρους στους Ρεπουμπλικάνους, γιατί το κομμάτι, στον Τραμπ δηλαδή, γιατί το φανατικό του κομμάτι είναι μπετοναρισμένο, στο πούμε έτσι. Θα έχει μεγαλύτερη δυναμική, μπορεί να ψηφίσουν λίγο περισσότεροι, αλλά δεν θεωρώ ότι ξαφνικά κάποιοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, δημοκρατικοί θα περάσουν γραμμές και θα πάνε στον Τραμπ. Ούτε είναι σαφές τι θα κάνουν οι ανεξάρτητοι. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι ότι η ρητορική που θα χρησιμοποιήσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα είναι προβληματική. Mm-hmm. Θα είναι προβληματική για τους Δημοκρατικούς. Δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τη στιγμή αυτή για να στρέψει τα φώτα, τις κατηγορίες στους Δημοκρατικούς, λέγοντας ότι αυτή είναι υπεύθυνη για αυτή την απόπειρα δολοφονίας. Το οποίο μπορώ να εξηγήσω γιατί αυτό είναι προβληματικό και γιατί αυτό στην ουσία είναι και ένας απίθανος κινησμός. Δηλαδή, μπορώ να πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, ότι η ρητορική των Ρεπουμπλικάνων ήταν αυτή η οποία μπορεί να διαπιστώσει κανείς στο διαδίκτυο, ήταν γεμάτη φανατισμό, ότι ξεκίνησε, έχουμε δείγματα από την απόπειρα που έγινε στο Καπιτόλιο, όταν πραγματικά ένας όχλος mm-hmm. μπήκε μέσα στο Καπιτόλιο με σκοπό να συλλάβει, να δολοφονήσει ανθρώπους, υπήρχαν κρεμάλες απ' έξω, και βέβαια το παλιό και πολύ, πολύ γνωστό θέμα της υπνοκατοχής, ειδικά όταν αφορά το όπλο που χρησιμοποιεί στο δράση, το AK, όχι AK, AR-35, το λεγόμενο assault weapon, mm-hmm. το οποίο οι Δημοκρατικοί προσπαθούν mm-hmm. απεγνωσμένα να σταματήσουν τη χρήση του, την αγορά του δηλαδή, εδώ και δεκαετίες, και οι Ρεπουμπλικάνοι πεισματικά εμποδίζουν για τέτοια εξέλιξη. Με πρώτο και καλύτερο τον Τραμπ. Έχουμε δηλαδή δεκάδες θύματα βίας, από μικρά παιδιά μέχρι συγκεντρωμένους σε εκκλησίες. Έχουμε το 2017 επί Προεδρίας Τραμπ, για παράδειγμα, ένα φοβερό περιστατικό όπου έχουμε 60 νεκρούς και 800 τραυματίες. Μιλάμε για κανονικό μακελιό. Mm-hmm. Ένας δράστης με δύο τέτοια όπλα. Και παρόλα αυτά, τα όπλα αυτά αγοράζονται κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Οπότε η δυσκολία που θα, για να επιστρέψω στην αρχή της, αυτού που έλεγα, ενώ οι δημοκρατικοί, ας πούμε, είχαν την νομοποίηση να μπορούν να μιλάνε για το θέμα της βίας και να λένε ότι ο Τραμπ είναι αυτός που βάζει φωτιά, τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται στη θέση του κατήγορου. Λοιπόν, επέτρεψέ μου στο σημείο αυτό να βάλω και τον κύριο Τάση στην κουβέντα. Κύριε Τάση, αυτό που μου έκανε εντύπωση, πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι ότι μετά το αρχικό σοκ του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα δολοφονίας του, όταν συνειδητοποίησε τον τραυματισμό του στο αυτί, όταν έπεσε κάτω, ήρθαν οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, έφτιαξαν ένα κλειό γύρω του, έχει σηκωθεί πλέον, έχουν περάσει μερικά δευτερόλεπτα, δεν τα έχω μετρήσει, δεν ξέρω πόσα είναι. Είναι δευτερόλεπτα όμως. Και μετά το αρχικό σοκ, σηκώνει το χέρι ψηλά, λέγοντας απευθυνόμενος στον κόσμο από κάτω, fight, 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 πολεμήστε, πολεμήστε, πολεμήστε. Ήταν η πρώτη δήλωση που έκανε από το σημείο αυτό και νομίζω ότι δίνει, περιγράφει το τι θα πρέπει να αναμένει κάποιος από εδώ και πέρα στο κλίμα που περιέγραψε και ο Στράτος Αφιολέας νωρίτερα, αυτή την πόλωση από την μερίδα των οπαδών οι οποίοι είναι μπετοναρισμένοι σε ό,τι αφορά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φυσικά η ανάλυση του συναδέλφου είναι απόλυτα σωστή και αυτό το οποίο λέτε, ας θυμίσουμε ότι το 1909 στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας του Βίλιαμ Μακίνεϊ άρχισαν οι μυστικές υπηρεσίες και των Ηνωμένων Πολιτειών και ουσιαστικά πήραν την ευθύνη για τη φύλαξη των Προέδρων. Και εδώ πρέπει να δούμε μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με την
με την ασφάλεια σε σχέση με την κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι, και αυτό είναι μεθοδολογικό και ιστορικό νομίζω επιβεβαιωμένο, αν θεωρήσουμε ότι η όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια θα μας οδηγήσει ή θα αποτρέψει τα εγκλήματα, αυτό είναι κατά την άποψή μου τεράστιο λάθος. Μόνο η κοινωνία της συνένεσης είναι αυτή η οποία... Η συνεντική κοινωνία είναι αυτή η οποία δίνει μια ειρηνική διευθέτηση των διαφορών μέσα στις κοινωνίες. Γιατί η αμερικανική κοινωνία είναι εξόχως πολλωμένη. Θα σας θυμίζω το γεγονότα του 2017 στο Σάρλοτσβιλ με τους φασίστες και τους νεοναζιστές και τους νεκρούς που είχαμε εκεί. Και από την έννοια, επειδή η πολιτική τώρα είναι κυρίως πολιτική επικοινωνία, ουσιαστικά ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να αντιστρέψει το μήνυμα των Μαύρων Πανθύρων, αν θυμάστε το 1968, του Τζον Κάρλος και του Τόνι Σμιθ, που είχαν υψώσει τη γροθιά εναντίον του κατεστημένου της Αμερικής λόγω της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Τώρα ουσιαστικά ο κύριος Τραμπ, με την υποψηφιότητά του και αυτή την κίνηση, δίνει ένα μήνυμα ανθεκτικότητας, ένα μήνυμα δύναμης, και ότι να συνεχίσουν να πολεμάνε οι υποστηριχτές τους σε μια κοινωνία η οποία είναι πάρα πολύ διχασμένη και κυρίως από πλευρά των Ρεπουμπλικανών πάρα πολύ επιθετική. Δηλαδή, αν πάτε στη σκουριά, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υποστηριχτές του κύριου Τραμπ, θα δείτε αμερικανικές σημαίες και σημαίες του Νότου υπέρ της οπλοκατοχής και με συνθήματα εναντίον του Πρόεδρου Μπάιντεν και του Δημοκρατικού Κόμματος, και αυτό είναι σε πολύ μεγάλη διέκριση στην αμερικανική κοινωνία. Υπάρχει μίσος, υπάρχει διαίρεση, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν όλες οι κοινωνίες, όχι μόνο οι αμερικανικοί αλλά και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Λοιπόν, για να το τρέξω, ένα σχόλιο για αυτό που περιέγραψε νωρίτερα ο Στρατός Σαφιολέας, ότι δηλαδή... Αν πραγματικά μπορεί πλέον ο Τζο Μπάιντεν να σταθεί απέναντι στις περιστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί της προεκλογικής καμπάνιας που ακολουθείται από το κόμμα του με ηγέτη τον ίδιο και τον Ντόναλντ Τραμπ απ' την άλλη με δεδομένη την απόπειρα δολοφονίας την προχθεσινή, είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη στενού συνεργάτη του Τζο Μπάιντεν από τον τομέα της επικοινωνίας στο CNN εχθές, ο οποίος έλεγε στον αέρα ότι πώς να αντιπαλέψεις τώρα αυτό που έχει διαμορφωθεί ως δεδομένο και πώς να χτυπήσεις τον αντίπαλο υποψήφιο πρόεδρο με δεδομένο ότι επιχειρήθηκε να του αφαιρεθεί η ζωή. Η δυσκολία στην οποία έχει περιέλθει το επικοινωνιακό επιτελείο πλέον δηλαδή. Ακριβώς έχετε δίκιο. Ξέρετε, οι Αμερικανοί έχουν και μία τάση να υποστηρίζουν αυτό το οποίο λέμε μη φαβορί, το underdog. Δηλαδή ότι όχι αυτούς που είναι πάρα πολύ επιθετικούς, αλλά αυτούς που αμήνονται. Άρα λοιπόν η εντύπωση που έχει καλλιεργήσει ο κύριος Τραμπ και προσπαθούσε να καλλιεργήσει και το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ότι ο κύριος Τραμπ είναι ένας επιθετικός πρόεδρος και τα γεγονότα στον Καπιτόλιο είχαν σταλάξει αυτή την πεποίθηση ακόμα και στους πιο ουδέτερους Αμερικανούς, αυτούς που λέμε ανεξάρτητους ψηφοφόρους. Τώρα όμως αυτό, η κατάσταση αλλάζει, γιατί ο κύριος Τραμπ φαίνεται ότι είναι το θύμα, ότι δεν είναι επιτιθέμενος, άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει ένα κίνδυνο, είναι κίνδυνο, αποτελεί κίνδυνο, αλλά ο ίδιος κινδυνεύει. Και αυτό είναι μια διαφοροποίηση της στρατηγικής του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ουσιαστικά όλη η προεκλογική του εκστρατεία πέφτει στο κενό. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο πρόβλημα προσώπου του κ. Μπάιντεν, που προφανώς είναι, αλλά είναι και πρόβλημα ουσίας και πολιτικής στρατηγικής του Δημοκρατικού Κόμματος, θεωρώ. Μάλιστα. Θα πάω και πάλι στον Στράτο Σαφιολέα. Στράτο, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει πώς διαβάζουν οι αγορές, πώς αντιδρούν οι αγορές πλέον στην απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, την αποτυχημένη αυτή απόπειρα δολοφονίας, και στο πώς πλέον δρομολογούνται οι εξελίξεις από εδώ και πέρα σε πολιτικό επίπεδο, τουλάχιστον αυτή η πρώτη ανάγνωση που μπορούμε να κάνουμε, που την ίδια μπορούν να κάνουν και οι αγορές και τα χρηματιστήρια. Δεν έχω δει τα συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το προηγούμενο που... Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπεις. Ναι. Δεν έχει άλλη επιλογή το Δημοκρατικό Κόμμα από το να υπενθυμίσει στον κόσμο ποιος είναι ο Τραμπ. Τώρα βέβαια θα πούμε δύο πράγματα τα οποία μου κάνουν εμένα μεγάλη εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, η ετοιμότητα που έχει ο Τραμπ. Είναι καλό, επειδή πολλοί υποτιμούν τον Τραμπ, τον υποτιμούν
ως προς τη δυνατότητά του, γιατί τον θεωρούν ένα άνθρωπος που έχει πει εξωφρενικά πράγματα με πολύ λίγη γνώση των πραγμάτων, και αυτό είναι επαναλαμβανόμενο. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι μια σφαίρα περνάει λίγα χιλιοστά από το κεφάλι του, είναι λίγο πριν πέσει, δηλαδή στο τσακ γλίτωσε τη ζωή του, και παρόλα αυτά έχει την ετοιμότητα να σηκώσει την γροθιά και να περιμένει αρκετή ώρα ώστε να μιλήσει στον κόσμο. Το ένστικτο που έχει για να, πώς να πω, να κάνει perform ο Τραμπ μπροστά στον κόσμο, δεν πρέπει κανείς να το υποτιμάει. Δεν πρέπει να το υποτιμάνε οι αντίπαλοι του, γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό και τον δικαιώνει. Δηλαδή, όσο και να θέλουμε να τον, ας πούμε, να κοροϊδέψουμε τη στάση του σε διάφορα πράγματα, πρέπει να δούμε ότι η ικανότητά του είναι πολύ μεγάλη. Το δεύτερο πράγμα που έχω να πω είναι το εξής. Το τελευταίο διάστημα, ο Τραμπ είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος. Όσοι παρακολουθούμε τον Τραμπ, ας πούμε, από το 2015 και μετά, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Μου επιτρέπεις μια διακοπή εδώ για να πω το εξής, και είναι αυτό ακριβώς το οποίο λες. Από τη γροθιά που σήκωσε ανάμεσα στους, στους άνδρες και τις γυναίκες των μυστικών υπηρεσιών που έφτιαξαν ένα τείχος γύρω του, μέχρι την πρώτη δήλωση που είχαμε από τον Τραμπ από εκεί και πέρα και την αντίδραση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, υπάρχει μια τεράστια απόσταση στην προσέγγιση του θέματος. Η επιθετικότητα η αρχική και μια εντελώς αποστασιοποιημένη προσέγγιση από εκεί και πέρα, ούτως ώστε να προσπαθήσεις να εκμεταλλευτείς, να ανοιχτείς σε όσο μεγαλύτερο κοινό μπορείς. Ναι, τώρα βέβαια το θέμα είναι το εξής. Αν μπορεί να το υπηρετήσει σε βάθος χρόνου αυτό. Το θέμα είναι, συγγνώμη, δεν άκουσα. Αν μπορεί να το υπηρετήσει σε βάθος χρόνου. Ναι, πρώτα αν μπορεί να το υπηρετήσει και δεύτερον αν πρέπει να το υπηρετήσει. Αν μπορεί να το υπηρετήσει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι, ας πούμε, είναι ασυγκράτητος, θα το δούμε. Δηλαδή, δεν έχει αποδειχθεί τόσα χρόνια ότι καταφέρει να μην μιλάει. Το τελευταίο διάστημα αφήνει τον Biden και την προεκλογική καμπάνια των Δημοκρατικών να αναφλεγεί, ας πούμε, και να παρακολουθήσει την καταστροφή χωρίς να πάρει από εκεί την προσοχή. Αλλά να δούμε αν θα καταφέρει. Το δεύτερο κομμάτι είναι αν συμφέρει αυτό και τον ίδιο, γιατί για τη βάση του. Ο Τραμπ είναι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που πηγαίνει και λέει ότι αν σκοτώσω κάποιον στην Πέμπτη Λεωφόρο, τα ακριβή του λόγια, έτσι όπως το ξέρουμε, στην προηγούμενη προεκλογική, αν πυροβολήσω κάποιον στην Πέμπτη Λεωφόρο, δεν θα χάσω μια ψήφο. Λοιπόν, αυτό είναι το brand του Τραμπ. Το brand του Τραμπ είναι ο strongman, είναι αυτός που τολμάει, είναι αυτός που επιτίθεται στους δημοσιογράφους, και αυτό είναι που αγαπάνει ο παδί του, αλλά τρομοκρατεί ειδικά το κομμάτι εκείνο που δεν έχει αποφασίσει. Και νομίζω ότι οι δημοκρατικοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουν αυτή τη στρατηγική και να υπενθυμίσουν ότι ο Τραμπ είναι ακριβώς αυτός ο άνθρωπος και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτή θα είναι η στρατηγική τους. Το μεγάλο δίλημα των δημοκρατικών είναι εάν ο Biden έχει την ικανότητα και την ενέργεια να είναι καλός υποψήφιος, όχι καλός πρόεδρος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό έχει αποδειχθεί. Αυτό που δεν έχει αποδειχθεί είναι στην παρούσα φάση μπορεί ο Biden να πάει με ένα μήνυμα που θα πείσει τους Αμερικανούς για να ψηφίσουν τους Δημοκρατικούς και τον ίδιο δηλαδή στις εκλογές του Νοεμβρίου. Λοιπόν, Στράτος Σαφιολέας, τον ευχαριστώ θερμά για την παρουσία του στο Δελτίο και για την κουβέντα αυτή. Ο κύριος Στάσης θα μείνει μαζί και για τη συνέχεια. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά, πάλι με το θέμα της Αμερικής, αλλά με μια διαφορετική προσέγγιση.